Θεσπενίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδωλα πιστοί εραστές της δημοκρατίας, του δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, που τόσο πολύ απουσιάζει όχι μόνο από την Ελλάδα από τις 7 Ιουλίου του 2019, οπότε και καθιδρύθηκε το καθεστώς Μητσοτάκη στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Scripta Manet του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, με όση δύναμη έχω, για τα απίστευτα μηνύματα στήριξης και υποστήριξης για το χθεσινό θέμα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μηνύματα τόσο σε μορφή σχολείων κάτω από το βίντεο, όσο και στο προσωπικό μου email, είναι τόσο ζεστά, που ειλικρινά μπορεί να φανεί κλισέ, δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αλλά είναι αυτά τα μηνύματα που δίνουν δύναμη σε έναν άνθρωπο να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Το τι κάνω το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Εξάλλου το δείχνετε με την εμπιστοσύνη σας, με το να εγγράφεστε στο κανάλι, με το να κοινοποιείτε τα βίντεο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η υποστήριξη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην πατρίδα, όσο και τους ομογενείς. Έτσι, και έχουμε πει από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, τον Καναδά, τη Χιλή και τη Βραζιλία, και από τη Σκανδιναβία, Φιλανδία, Νορβηγία, όλες τις σκανδιναβικές χώρες, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, μέχρι τη Νότια Αφρική. Έτσι. Είναι απίστευτη η στήριξη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μείνω στο θέμα του YouTube και να σας δείξω πώς δουλεύει. Θα πάμε να δούμε ένα ολιγοδευτερόλεπτο, ας πούμε, επιτροπή, δεν είναι δόκιμος όρος, βιντεάκι για το πώς ακριβώς λειτουργεί το YouTube και για το πώς, δεν ξέρω μέχρι την ώρα που θα δημοσιευθεί, θα ανέβει, θα προβληθεί η εκπομπή αυτή, τι θα έχει γίνει, αλλά μέχρι τώρα που εγγράφεται η εκπομπή, το YouTube με έχει αποκλείσει από το ευρύ φάσμα της διαφήμισης, με έχει περάσει στη δεύτερη κατηγορία, στο Europa League, ας το πούμε έτσι, παρότι ενώ είχα προελέγξει τα βίντεο που ανέβασα από εχθές και είχαν τσεκαριστεί ως είχαν πρασινιστεί, θα το δείτε στο βιντεάκι, εντούτοις το βίντεο στο σύνολό του έχει κυτρινιστεί, έχει περάσει στη δεύτερη κατηγορία και με έχει αποκόψει από την κανονική πίτα της διαφημιστικής προβολής. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι και επανερχόμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν με το βίντεο της επιδημιολόγου της Γερμανίδας. Βλέπετε πολύ καλά κι εσείς ότι η επισήμανση, η σήμανση είναι on, είναι πράσινη, άρα μπορεί να μπει στο μεγάλο πακέτο των διαφημίσεων. Πάμε στο Τράγκα. Το ίδιο συμβαίνει και με το βίντεο του Γιώργου Τράγκα. Και τελικά όμως το βίντεο το ολόκληρο, το οποίο περιέχει τα δύο αυτά βίντεο, κυτρινίζεται, άρα μπαίνει σε περιορισμό διαφημίσεων. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ο τρόπος που μπορεί το YouTube να σε περιορίσει, να σου δώσει ένα μάθημα για να συνετιστείς, έτσι, κόβοντάς σου την πρόσβαση στη μεγάλη πίτα των διαφημίσεων. Εμείς προχωράμε, έτσι. Ούτως ή άλλως θα προχωρούσαμε. Πάμε τώρα σε άλλους απατεώνες, πάμε στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να δείτε τι σκαρφίζονται οι άνθρωποι, δεν έχουν το Θεό τους στην κυριολεξία. Δεν έχουν το Θεό τους. Βέβαια κάποια στιγμή θα τους τελειώσουν τα τερτύπια, τα κόλπα. Δηλαδή ξέρετε, δεν θα τους έχει πάρει βέβαια ήδη χαμπάρι ο κόσμος. Δημοσιεύτηκε από την Eurostat η λίστα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια και την ανεργία κατά τον Αύγουστο του 2019. Του 2020, με συγχωρείτε. Πρώτο συμπέρασμα είναι της λίστας, θα δείτε,
Το βλέπετε λοιπόν στη λίστα. Έτσι. 5%, 5,3%, 7,5% η Γαλλία, 8,1% εδώ η Φιλανδία, η ανεργία και 18,3% η Ελλάδα στην τελευταία θέση. Προτελευταία η Ισπανία με 16,2%. Είναι η Eurostat όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το 18,2%, 18,3%. Η λίστα είναι για τον Αύγουστο του 2020. Αλλά οι απαταιώνες της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, έχουν δώσει στοιχεία μέχρι τον Ιούνιο, δηλαδή το 18,3%. Είναι το ποσοστό του Ιουνίου. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, Ιούλιο και Αύγουστο, όπου δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι, δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί η ανεργία να έχει φτάσει ακόμα και το 20% και να το έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, αυτό υπαγορεύει η λογική, γνωρίζοντας βέβαια τα τερτύπια των απατεώνων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οι άνθρωποι είναι απατεώνες, απλά. Είναι κλέφτες και απατεώνες, σας έδειξα τις προάλλες, τα σκάνδαλά τους και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, σου λέει, δώσαμε, λέει, 500.000, έπρεπε να δώσουμε 500.000 για να τεστάρουμε το πλούτο φράγμα. Τι δεν καταλάβαινε, δηλαδή. Αν αυτό δεν είναι απατεωνιά, τόσα λείπαν από τον φίλο τους που το ανέλαβε το έργο. 500.000, σου λέει, πάρτε. Πόσα σου λείπουν, 500.000. Ωραία, τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε ένα πλουτό φράγμα. Να πούμε μετά ότι το τεστάραμε. Λες και δεν ξέρανε. Να καλύψεις τώρα ολόκληρη αχτογραμμή χιλιάδων χιλιόμετρων με 1,5 χιλιομετράκι τώρα πρωτό φράγμα που είναι για τις τσούχτες. Δεν ξέρω εγώ γιατί είναι. Λοιπόν, είναι απατεώνες. Αυτό λοιπόν σκαρφίστηκαν και έδωσαν τα στοιχεία της για την ανεργία μέχρι και τον Ιούνιο. Τα άλλα τα απέκρυψαν. Έτσι. Γιατί, καθένας μπορεί να το καταλάβει το γιατί. Πάμε τώρα και στο κυρίως θέμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε στα ζητήματα που έχουν εγερθεί στην παιδεία και μιλάω βέβαια για τις καταλήψεις των σχολείων. 700 στον αριθμό, περίπου, σε όλη την Ελλάδα. Και να δούμε τις φασιστικές μεθόδους που μετέρχεται η Υπουργός Απαιδείας, γιατί μόνο για παιδεία δεν συζητάμε, έτσι, δηλαδή τέτοιες μέθοδοι ανήκουν σε εποχές, τι να σας πω τώρα, δηλαδή άλλες εποχές, δηλαδή μόνο το Βούρδουλα δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα, αλλά τους περιμένω ή τους έχω ικανούς να πάνε το Βούρδουλα, ξέρετε, σήκω το χέρι, χρακ, έτοιμοι είναι. Αυτή είναι η νοοτροπία τους, φίλες και φίλοι. Τέτοια κοινωνία θέλουν να δομήσουν. Ο καθένας για την πάρτη του, οικονομικά, καταλάβατε, και από εκεί και πέρα θα κάνεις ό,τι σου λέει το κράτος. Ό,τι σου λέει η κυβέρνηση. Καμία αντίσταση, καμία επανάσταση, έτσι, καμία κατάληψη. Λοιπόν, δεν πάει έτσι όμως. Και ναι, κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι υπέρ των καταλήψεων. Πολλό δε μάλλον ο υποφαινόμενος που ζει σε μια χώρα που δεν ξέρω καν αν υπάρχει και λέξη κατάληψη, αστειευόμενος το λέω, διότι όλα λειτουργούν ρολόι και δεν υπάρχει κατάληψη όταν όλα λειτουργούν ρολόι. Για να γίνονται καταλήψεις σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Υπάρχουν κάποια αιτήματα. Μπορεί στο παρελθόν να υπήρχαν και υπερβολικά αιτήματα. Αλλά τα κυριότερα αιτήματα αφορούσαν το θέμα του σχολείου. Κακές κτηριακές εγκαταστάσεις, χωρίς πετρέλαιο το χειμώνα ψοφούσαν στο κρύο, σχόλια, βιβλία δεν είχαν, εκπαιδευτικό προσωπικό έλειπε. Και να σας πω και κάτι, και εδώ, στην έναρξη των, θυμάμαι πέρσι συγκεκριμένα, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, λείπανε δύο καθηγητές, όλη τη Φιλανδία λείπανε δύο καθηγητές και είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Δύο καθηγητές λείπανε από όλη τη Φιλανδία. Λοιπόν, εντάξει. Άλλο επίπεδο θα μου πείτε. Μα και αυτό το επίπεδο συζητάμε και μιλάμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Για να ανεβάσουμε επίπεδο την Ελλάδα. Γι' αυτό μιλάμε, για το φωνάζουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Να ανέβει επίπεδο η Ελλάδα. Να πάει, να γίνει Champions League, να παίξει Champions League η Ελλάδα. Όχι στα χωράφια της τρίτης εθνικής που βρίσκεται τώρα, επειδή το θέλουν ορισμένοι. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι ο σκόπος. Οι επισημάνεις αυτό το σκοπό έχουν. Έτσι. Λοιπόν, ανθρωποκεντρικές πολιτικές
και πατριωτική πολιτική. Αυτό είναι. Ο υποφαινόμενος αυτό πρεσβεύει. Τελεία και πάμε. Το έχω πει χίλιες φορές, θα το πω άλλες τόσες και άλλες τόσες. Λοιπόν, η πολιτική λοιπόν της Υπουργού που έχει συμμετάσχει, υπενθυμίζω, στις συγκεντρώσεις της Λέσχης Μπίλτερμπεργκ, έτσι, νεοταξίτησα και αυτή, δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη παιδεία. Δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις μία γενιά, δύο γενιές με τέτοιους τρόπους. Δεν γίνεται. Έτσι. Απλά δεν γίνεται. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλες μεθόδους. Και κυρίως το διάλογο. Θα δείτε αργότερα στο βίντεο από το Μέγκα και τον γνωστό δημοσιογράφο τον Νίκο Χασακόπουλο, στον οποίο μιλάει και σε άλλες συναδέλφους που μιλάει η κυρία Κεραμέως, θα δείτε ότι θα πει καμία τριανταριά φορές και οι πόρτες μου είναι ανοιχτές και είμαι ανοιχτός για διάλογος και διάλογος δεν μπορεί να γίνει με υποκατάληψη σχολεία και άλλες τέτοιες μπουρδες, πολιτικά δικές ανοησίες. Λοιπόν, διότι το πρόβλημα υπήρχε, το βλέπατε που πηγαίνει. Λοιπόν, άρα έπρεπε να φροντίσετε να εξαλείψετε το πρόβλημα. Και ποιο ήταν το πρόβλημα, δηλαδή ποιο είναι το αίτημα των παιδιών, έτσι. Ανθρώπινες συνθήκες, είπα την κατάσταση την οποία βιώνεται και στην Ελλάδα, έτσι, όσον αφορά στο θέμα του κορονοϊού. Δηλαδή, σχολεία, τάξεις με έως 15 μαθητές. 16-17. Όχι 27. Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν λοιπόν εξαλειφθεί αυτό το ζήτημα, τότε θα πάψουν και καταλήψεις. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, αλλά η κυρία Κεραμέως, η οποία εκφράζει μια φασιστική αντίληψη, είναι γνωστό αυτό, αποφασίζει και διατάσσει. Και μάλιστα, όπως είδατε και στον τίτλο της εκπομπής, νομοθετεί κιόλας ότι οι συμμετέχουσες, δηλαδή τα παιδιά, τα συμμετέχοντα παιδιά στις καταλήψεις, έτσι, θα στιγματιστούν για τη συμπεριφορά τους αυτή. Θα ληφθεί, λέει, σοβαρά υπόψη. Βλέπετε και το σχετικό, στην οθόνη σας βλέπετε και το σχετικό ΦΕΚ, το κιτρινισμένο, έτσι. Λοιπόν, θα στιγματιστούν τα παιδιά, ο χαρακτήρας τους, η προσωπικότητά τους, επειδή συμμετείχαν στην κατάληψη για ένα πράγμα αυτονόητο. Για ένα πράγμα αυτονόητο. Λοιπόν, από τη μια θέλουν εκδηλώσεις, πώς το λένε, σε γάμους και κηδείες και βαφτίσια 20 άτομα και από την άλλη βάζουν 25 και 27 παιδιά στη στάκη. Δεν παντρεύονται αυτά τα πράγματα. Αποφασίστε τελικά. Αποφασίστε τελικά για αυτή την απάτη που έχετε τρελάνει τον κόσμο. Αποφασίστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλη τη συνέντευξη. Μονοκοπανιάς. Δεν θα τη διακόψω και δεν θα τη διακόψω γι' αυτό, γιατί θα να κάνω σχόλιο μετά το βίντεο, θα το πω από τώρα. Δεν θα το διακόψω το βίντεο όπως κάνω συνήθως, διότι δεν μπορώ να το διακόψω. Διότι είναι τέτοια η χάβρα των Ιουδαίων που γίνεται στο στούντιο, που στην Ελλάδα βέβαια τόσο συνηθισμένο φαινόμενο που δεν σας κάνει εντύπωση, αλλά αν σας ανεβάσω βίντεο από συνέντευξη στη φιλανδική τηλεόραση, θα νομίζω ότι είσαστε σε κηδεία. Λοιπόν. Όμως ο κόσμος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να πει ο καθένας. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη, κοφτή και οι απαντήσεις επίσης συγκεκριμένες και επίσης κοφτές σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θα ακούσουμε τώρα επί 20-21 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, είναι η διάρκεια του βίντεο, έτσι, να επαναλαμβάνονται και να επαναλαμβάνονται και ξανά και μανά και ξανά και μανά οι ίδιες ερωτήσεις και οι ίδιες απαντήσεις. Για να κάνουμε τα βαντούρι ο ένας πάνω στον άλλον, η χάβρα των Ιουδαίων. Λοιπόν, όποιος ξέρει την χάβρα των Ιουδών, τι σημαίνει χάβρα των Ιουδών, είναι ένας χαρακτηρισμός, μια φράση. Χάβρα σημαίνει συναγωγή. Λοιπόν, στην συναγωγή των Ιουδών, εκεί δηλαδή όπου καταλαβαίνετε, μιλούσε ο ένας πάνω στον άλλο. Ο ένας, νταβαντούρι να γίνεται. Που λέμε. Λοιπόν, και στο τέλος δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο και τεχνικά δεν μπορώ να το κόψω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επανέρχομαι μετά με 2-3 σχόλια πάνω σε αυτά που θα πει, που θα ακούσετε, να λέει η νεοταξίτισσα, η φασίστρια Κεραμέως. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι κατανοώ απολύτως ανησυχίες, προβληματισμούς και εδώ είμαστε να ακούσουμε προτάσεις, σκέψεις, να συζητήσουμε. Αλλά ο διάλογος δεν μπορεί παρά να γίνεται με ανοιχτά σχολεία.
Άρα, οι χθεσινές εξαγγελίες νομίζω ήταν για το αυτονόητο, ότι δηλαδή κανείς, και πόσο μάλλον μία μειοψηφία, δεν μπορεί να παρεμποδίσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το αγαθό της εκπαίδευσης, όσον αφορά άλλους. Δεν νοείται κανείς να διακόπτει την εκπαιδευτική διαδικασία. Είπαμε λοιπόν ότι όσες ώρες έχουν χαθεί θα αναπληρωθούν, νομίζω και αυτό αυτονόητο είναι, θα αναπληρωθούν μέσα από χρήση ημερών σχολικών εορτών, ημερών σχολικών περιπάτων, αργιών, Σαββάτων κ.ο.κ. Και το δεύτερο που είπαμε, γιατί εδώ, κύριε Χασαπόπουλε, έχουμε και ένα μείζον ζήτημα, το πώς θα διασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν είπαμε ότι από σήμερα ξεκινάει υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση έχει την έννοια της ζωντανής. Αυτό που γινόταν δηλαδή στο κορονοϊό θα γίνεται και τώρα. Δηλαδή τις... Σωστά. Σωστά. Υποχρεωτικά για όλους ξεκινάει με παρουσίες. Τι εννοείται δηλαδή, μισό λεπτάκι. Πολλά σχολεία τελούν υποκατάληψη. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωμένα όλα τα σχολεία, ακόμα και αυτά που τελούν υποκατάληψη, να ξεκινήσουν διαδικτυακά μαθήματα. Κυρίως αυτά. Όχι. Μιλάμε μόνο για τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Τα άλλα λειτουργούν κανονικά διαζώσεις. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν ισχύει η κατάληψη. Θα πάτε να κάνετε όλη μάθημα ακόμα και με τηλεκπαίδευση. Δεν μπορεί, και θα το πω πολύ απλά, δεν μπορεί να σταματάει η εκπαιδευτική διαδικασία. Ξαναλέω, να συζητήσουμε. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε, να ακούσουμε ανησυχίες, να καταγράψουμε. Αλλά δεν νοείται να κλείνει ένα σχολείο. Ένα-ένα. Δεν μπορεί να κλείνουν τα σχολεία. Ένα-ένα. Τηλεκπαίδευση. Με ποιανού ευθύνη θα γίνει? Κοιτάξτε, ο διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να καταρτήσει το πρόγραμμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Εδώ να πω ότι είχαν σταλεί οδηγίες σε όλα τα σχολεία της χώρας για την τηλεκπαίδευση. Έχει στηθεί το σύστημα όλο το καλοκαίρι. Δούλευαν εντατικά οι υπηρεσίες και του Υπουργείου και του Διόφαντου, προκειμένου ακριβώς να στηθεί το σύστημα της τηλεκπαίδευσης. Γιατί? Για την περίπτωση που θα είχαμε κρούσματα. Άρα, όπως ξέρετε, ήδη όταν έχουμε κρούσμα σε κάποιο σχολείο, σε κάποιο τμήμα, αναστέλλεται η λειτουργία και γίνονται όλα μέσω τηλεκπαίδευσης. Παράδειγμα, στην Μπέλα. Ελάτε. Στην Μπέλα, που όπως ξέρετε, είχαμε περιοριστικά μέτρα για 2 εβδομάδες και τα σχολεία τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας, εκεί λειτουργήσε κανονικά η τηλεκπαίδευση. Τώρα λοιπόν προβλέπουμε και το εξής, ότι τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη θα προβλέπεται κανονικά υποχρεωτική τηλεκπαίδευση. Άρα ο καθηγητής με ευθύνη του διευθυντή θα μπει μέσα, μέσα στο σύστημα και θα πει Σιωμόπουλος, απόν, απουσία. Βούλγαρη, παρούσα. Ο διευθυντής καταρτίζει το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και από εκεί και πέρα καταγράφονται βεβαίως απουσίες κανονικά. Πάντως, έτσι όπως τα ακούω, συγγνώμη λίγο, έτσι όπως τα ακούω, ακούγεται το εξής παλαβό. Μα επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Γιατί υπάρχει φέτος τα σχολεία να τελούν υποκατάληψη, να συνεχίσουν να είναι υποκατάληψη και παράλληλα οι μαθητές να παρακολουθούν τηλεκπαίδευση. Αυτό θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Μισό λεπτό. Έτσι το καταλαβαίνω. Οι μαθητές που συμμετέχουν στην κατάληψη δεν μπορούν να μπουν στην εκπαίδευση. Τι εννοείται δεν μπορεί να... Αυτό είναι καινούριο τώρα. Δηλαδή... Όχι, έχει βγει σχετική υπουργική απόφαση. Τι εννοείται δηλαδή. Άμα κάποιος παρεμποδίζει, θα σας το πω απλά, άμα κάποιος παρεμποδίζει το να γίνεται μάθημα στο σχολείο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να μπαίνει στην εκπαίδευση. Ξέρετε εσείς όμως ποιοι είναι σε τηλεκπαίδευση, ποιοι είναι σε καταλήξη και ποιοι όχι. Ο κάθε διευθυντής... Θα σας πω, ο κάθε διευθυντής έχει εικόνα των μαθητών που συμμετέχουν, που παρεμποδίζουν την διδασκαλία διαζώσης. Υπουργέ μου, ακούστε λίγο, σε ένα σχολείο μπορεί να είναι 100 παιδιά. Από αυτά την κατάληψη να την κάνουν, ας πούμε, τα 30. Να υπάρχουν και 70 παιδιά που θέλουν να κάνουν μάθημα. Ή να υπάρχουν 30 παιδιά που θέλουν να κάνουν μάθημα. Αυτά θα κάνουν κανονικά. Βεβαίως, κανονικότατα. Κανονική τηλεκπαίδευση θα προχωράει. Τα άλλα παιδιά ήδη, που είναι μέσα στην κατάληψη δεν μπορούν να πηγαίνουν μετά στο σπίτι τους και να μπαίνουν μέσα για να μην παίρνουν απουσίες. Θα αυτό τα μπλοκάρετε. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Σωστά. Ναι, και το σύστημα, λειτουργεί ως εξής. Όταν κανείς μπαίνει στο μάθημα της ψηφιακής τάξης, ο εκπαιδευτικός κάνει αποδεκτά τα παιδιά να μπουν μέσα στην ψηφιακή τάξη. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι σαφές. Κάποιος ο οποίος ταυτόχρονα είναι σε μια κατάληψη, αλλά... κάνει κατάληψη, δεν μπορεί να μπει στην εκπαίδευση. Κατανοητό. Τώρα τι θέλω να σας πω όμως τώρα. Νομίζω σαφές. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή η κίνηση μπορεί να σημαίνει ότι εσείς ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Και σας το λέω γιατί. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο τα μέλη του 15 μελού, σας λέω εγώ, που έχουν ψηφιστεί, δεν μπορούν να μετέχουν στην τηλεεκπαίδευση. Κύριε Χασαπόπουλο, κοιτάξτε να δείτε. Το ξαναλέω, θα το τονίζω διαρκώς.
Είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να ακούσουμε. Κατανοώ ανησυχίες, προβληματισμούς. Αλλά δεν νοείται, κύριε Χασαπόπουλε, δεν νοείται οποιοδήποτε να παρεμποδίζει τον άλλον. Κύριε Κεραμέως, με συγχωρείτε. Και θα σας πω, και το εξής, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, να σας πω το εξής. Εν τέλει, όταν τα δημόσια σχολεία είναι κλειστά, ποιος πλήττεται πρώτος? Ο πιο αδύναμος. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο οποίος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ενδεχομένως σε εξωσχολικά, να καλύψει αλλιώς τη σχολή. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτός πλήττεται πιο πολύ από όλους. Απόλυτα. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι νομίζω ότι στιγματίζονται έτσι τα παιδιά. Δηλαδή όταν στην ουσία μπλοκάρονται από την τηλεκπαίδευση, αρχικά διχάζονται στα παιδιά που θέλουν να μπουν μέσα να κάνουν μάθημα και στα παιδιά που κάνουν κατάληψη, αλλά φοβάμαι ότι και αυτά που κάνουν κατάληψη, και μιλάμε για παιδιά που είναι στην εφηβεία, έτσι, στιγματίζονται. Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε εκ νέου ότι η πράξη του να καταλαμβάνεις ένα δημόσιο κτίριο καταλαμβάνεις μια έκτημη ενέργεια. Αλλά μιλάμε για παιδιά. Να μπορούσατε να το έχετε πιο χαλαρό, ναι. Υπουργέ. Θα μπορούσατε να το έχετε πιο χαλαρό. Να είμαστε σαφείς. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα το αγαθό της εκπαίδευσης είναι κάτι που πρέπει να διαφυλάξουμε όλοι μαζί. Ξαναλέω, κατανοώ ανησυχίες και προβληματισμούς, αλλά αυτά δεν λύνονται με το να κλείνεις την παροχή στην εκπαίδευση, να κλείνεις τα σχολεία. Ναι, αυτό είναι σωστό. Εδώ είμαστε λοιπόν να συζητήσουμε. Τώρα που λέτε αυτό. Να επιφέρουμε βελτιώσεις και δεν σας κρύβω. Τώρα που λέτε αυτό, το είπατε 5 φορές ότι είστε εδώ για συζήτηση. Εμείς βγάλαμε μαθητές σε αυτή την εκπομπή. Εδώ στο ΜΕΓΑ τους φιλοξενούμε και μας λένε ότι το Υπουργείο κοφεύει. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς δεχτήκατε μια αντιπροσωπεία μαθητών, ας πούμε, στο Υπουργείο ή σε ένα άλλο χώρο για να μιλήσετε για αυτά τα θέματα? Ένα συντονιστικό όργανο, ρε παιδί μου. Κύριε Χασαπόπουλε, εγώ πηγαίνω στα ίδια τα σχολεία. Πηγαίνω διαρκώς σε σχολεία. Να, και τις προάλλες πήγα σε δύο νομούς. Πηγαίνω διαρκώς σε σχολεία. Συνομιλώ με εκπαιδευτικούς και είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε για να συζητήσουμε. Και να σας πω και το εξής. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Γιατί δεν λέτε, ας πούμε, σήμερα εδώ από την εκπομπή ότι ορίζετε ένα ραντεβού με μια συντονιστική επιτροπή καταληψιών για να μπορέσετε να συζητήσετε, να εκτενωθεί λίγο η κατάσταση? Βεβαίως και θα συζητήσω με όποιον το ζητήσει σχετικά το με τα ζητήματα. Ζητήσει, θα κυρία Κεραμέως. Μια αμφιβολία επ' αυτού για μένα. Το έχουν για μένα ήδη. Αυτό είναι πολύ. Τα παιδιά το έχουν ζητήσει ήδη. Μιλάμε για παιδιά, έτσι επαναλαμβάνω. Το έχουν ζητήσει. Είμαι στη διάθεση, δεν έχει φτάσει αυτό σε μένα. Είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να συζητήσει. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να συζητάμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς. Ναι. Γιατί όλοι έχουν να συμβάλλουν κέρια στην εκπαιδευτική διαδικασία, το τονίζω, και να κάνω και ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα στην συστράτευση σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Εδώ πέρα θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες. Βιώνουμε πραγματικά όχι μόνο η χώρα μας, ο πλανήτης ολόκληρος. Και δεν θα διστάσουμε να επικαιροποιήσουμε τα μέτρα, είτε προς το πιο αυστηρό, είτε προς το πιο χαλαρό, προς το πιο επίκαιρο. Εάν σε αυτό μας οδηγήσουν δικοί επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν κατανοητό. Κάθε μέρα την εξέλιξη της πανδημίας. Κατανοητό. Θα σας πω το εξής. Να πάμε σήμερα, που μιλάμε, τώρα, σήμερα που μιλάμε, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, κύριε Ξοπόπουλο, σήμερα βεβαίως, που μιλάμε, έχουμε κρούσματα στους μαθητές στο 0,01%. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Άρα 0,01%. Δεν έχουμε κρούσματα, επί της ουσίας. Τώρα, αυτό το τονίζω, μπορεί να αλλάξει. Στην κοινωνία, όπως βλέπετε, υπάρχουν κρούσματα. Υπάρχει μια έξαρση της πανδημίας. Υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές περισσότερα κρούσματα από ό,τι σε άλλες. Ναι. Μπορεί να αλλάξει. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πάντως, αυτή τη στιγμή όσο έχουν τα πράγματα, τα σχολεία δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι κατ' εξουσίας μετάδοση του. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε όμως ότι τα παιδιά δεν έχουν και απολύτως άδικο. Όταν βλέπουμε τάξεις που είναι γεμάτες με 25 παιδιά, όταν βλέπουμε σχολεία. Ωραία, πόσες, να το δούμε αυτό, κοιτάξτε. Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω και να απαντήσετε. Μισό λεπτάκι. Όταν βλέπουμε από το ρεπορτάζ ότι οι παιδιά κάνουν μάθημα στα προάβλια, ότι κάνουν μάθημα σε τάξεις κάτω στο υπόγειο. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία δεν έχουν ξεκινήσει και πολύ καλά.
Δεν είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, είπατε για τις τάξεις και καλλιεργείται μία εντύπωση και γι' αυτό νομίζω το πιο σημαντικό όπλο όλων μας, εργαλείο όλων μας απέναντι στην πανδημία είναι η σωστή πληροφόρηση και η σωστή ενημέρωση. Είπατε για αυτές τις τάξεις και καλλιεργείται μία εντύπωση ότι η τάξη όλης της χώρας είναι 26, 27, 28, 29 μαθητών. Πόσες είναι αυτές οι τάξεις που έχουν πάνω από 25 παιδιά? Πόσες? Το 3%. Το 3% των μάθων της χώρας. Υπάρχουνε, βεβαίως υπάρχουν. Όμως πάνω από 25 παιδιά. Πάνω από 20 παιδιά, πώς είναι? Ναι, σωστά. Πάνω από 20. Δεν έχω το στοιχείο τώρα μπροστά μου. Καλά, πάνω από 20 προφανώς πολύ περισσότερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλίμονο. Αλλά να πούμε και το εξής. Οι ειδικοί, όταν συνεδριάζαμε όλο το καλοκαίρι, συζητήσαμε τη σημασία του να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα στο σχολείο. Συζητήσαμε τη σημασία του να επιστρέψει ο μαθητής με όλους τους μαθητές του, με τους εκπαιδευτικούς του, να ξαναμπεί κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ναι, με αυξημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Και η μάσκα είναι ένα από τα 16 μέτρα που έχουμε εξαγγείλει, τα οποία εφαρμόζουμε, ένα από τα πολλά μέτρα, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ένα τρίτο στοιχείο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, γιατί πολύ συχνά τη σύγκριση, μα γιατί στις τάξεις 20 παιδιά, 25 παιδιά και γιατί ας πούμε στα καταστήματα βάζετε τετραγωνικά. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Στα καταστήματα ο πληθυσμός κάθε μέρα αναλλάσσεται. Άλλος μπαίνει σήμερα, άλλος μπαίνει αύριο, άλλος μπαίνει μεθαύριο. Στις τάξεις ο πληθυσμός είναι σταθερός, είναι ο ίδιος κάθε μέρα. Είναι τα ίδια πρόσωπα. Άρα μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος μεταφοράς κάποιου ιού, κάποιου μικροβίου. Υπουργέ, αυτά νομίζω είναι τρεις σημαντικά λίγο, στοιχεία. Το καταλάβαμε αυτό. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Ακριβώς... Ακούστε λίγο, υπάρχει και ο αντίλογος όμως ότι υπάρχουν αρκετά σχολεία ή αρκετές κλειστές τάξεις που θα μπορούσατε στην Αθήνα, σας λέω, που αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Να πάρετε και άλλες αίθουσες, να μεταφέρετε εκεί κάποιες τάξεις γυμνασίου, γιατί δεν σας κρύβω ότι εμείς εδώ από την εκπομπή κάναμε 3 ρεπορτάζ σε 3 διαφορετικά σχολεία, σε διάφορες περιοχές που τα παιδιά δεν είχαν τάξη, κάνανε στο προάβλιο. Και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Να πω το εξής. Να είστε βέβαιος ότι αν υπήρχαν περισσότερες τάξεις, πρώτη εμείς θα λέγαμε, ωραία, ας τα σπάσουμε όλα δια δύο. Αν υπήρχε τέτοια απλά χώρο σε όλη τη χώρα. Εγώ θα σας πω το εξής. Μιλήσατε για την Αθήνα. Ξέρετε ότι στην Αθήνα δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή το δίχρονο υποχρεωτικό νηπιαγωγείο, δηλαδή η επιπλέον τάξη που βάλαμε από 4 έως 5. Μιλάμε για μία από τις 14 χρονιές, μία από τις 14 τάξεις και μόνο για έναν Δήμο της χώρας, γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχουν αίθουσες και γι' αυτό δεν το κάνατε. Προφανώς. Σας λέω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Είπατε για την Αθήνα και σας απαντώ για την Αθήνα. Έχει ψηφιστεί νόμος εδώ και 3 χρόνια επί της προηγούμενης κυβέρνησης και σωστά που προβλέπει ότι το νηπιαγωγείο να μην είναι μόνο από τα 5 στα 6, αλλά ξεκινάει από τα 4. Ναι. Αυτό λοιπόν προσθέτει μία τάξη. Λέτε, δεν έχω τάξη. Προσθέτει μία τάξη. Λοιπόν, αυτή η μία τάξη, γιατί αυτό που λέτε εσείς είναι για 14 τάξεις. Ότι φέτος αυτή δεν μία κάνατε... τάξη, μόνο κύριε Χασαπό. Popular. Κυρία Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, αυτή είναι η τάξη. Το κατάλαβα. Δεν έχετε λέτε τάξη. Δεν μπορούν να βρεθούν ούτε για τη μία τάξη σε συγκεκριμένους δήμους. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν κάνατε και προσλήψεις όμως. Ότι φέτος προσλήφθηκαν λιγότεροι εκπαιδευτικοί. Και βλέπουμε σε πολλά σχολεία που έχουν κενά. Λοιπόν, να πούμε τι έχει συμβεί στις προσλήψεις. Γίνανε νωρίτερα από όλες τις προηγούμενες χρονιές οι προσλήψεις. Στοιχείο πρώτο. Για πρώτη φορά είχαμε αναπληρωτές οι οποίοι ορκίστηκαν, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία πριν τον αγιασμό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, με τα σημερινά στοιχεία έχουμε προσλάβει 32.000 αναπληρωτές, ενώ τέτοιες μέρες πέρσι είχαν προσληφθεί 24.000 αναπληρωτές, άρα 8.000 παραπάνω. Σημείο τρίτο. Κάναμε επιπλέον μόνιμους διορισμούς 4.500 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η πρώτη στην ιστορία της χώρας. Σημείο τέταρτο. Προχωρήσαμε τους μόνιμους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση 10.000 και τα κενά γιατί υπήρχαν σε σχολεία όμως. Θα σας πω. Μισό λεπτό. 10.500 οι οποίοι οι μόνιμοι διορισμοί έχουν να γίνουν πάνω από 10 χρόνια. Σημείο πέμπτο. Έχουμε δώσει επιπλέον 318 εκατομμύρια ευρώ για επιπλέον προσλήψεις. Ναι, γιατί, αλλά υπάρχουν γιατί κενά, κύριε Κεραμέως, παρόλα γιατί αυτά. Γιατί τα κενά είναι τα χαμηλότερα όλων των τελευταίων ετών και γι' αυτό και δεν υπάρχουν ακόμα
και από κριτικές περιοχές. Κύριε Κεραμέως, να σας πω κάτι. Εσείς καλά τα λέτε και, καλά, και όπως λέτε, καλά τα κάνετε. Εμείς όμως οι μανάδες. Όχι, δεν, να είμαι σαφής, προβλήματα υπάρχουν. Καταλάβατε τι σας λέμε τώρα. Προφανώς εδώ είμαστε που λέτε, να βελτιώνουμε διαρκώς. Αυτά που λέτε καλά τα κάνετε. Ο κόσμος όμως έξω που στέλνει τα παιδιά του στα σχολεία, στέλνει παιδιά σε δημοτικά που δεν έχουν δασκάλους. Να, ο κύριος Σταύρος μας λέει στο ένα το δημοτικό Αχαρνών. Ότι εκεί υπάρχουν τάξεις, δεν έχουμε δασκάλους. Υπάρχουν παιδιά αυτά που κάνουν μάθημα σε υπόγειο. Αυτά τα γεννά πότε θα καλυφθούν. Έχουν γίνει δύο φάσεις προσλήψεων. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα κενά που αφορούν σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Και γι' αυτό να πληρώνουμε και αυτούς. Άρα μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν καλυφθεί. Ότι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Άρα καλύπτονται και επιπλέον αυτά τα κενά. Οκτώβριο θα έχουν καλυφθεί. Που έχουν εξασφαλιστεί. Μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν καλυφθεί. Γίνονται οι τελευταίες προσλήψεις τώρα τις επόμενες ημέρες. Άρα λέτε ότι εν πάση περιπτώσει θα κλείσουν και αυτά τα κενά. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι... Κύριε Χατζαβόπουλε, έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα από σχεδόν όλες τις προηγούμενες χρονιές. Καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό δεν πέρασε προς τα κάτω. Και αυτό παρά τις αντίξωες συνθήκες. Δεν πέρασε προς τα κάτω, προφανώς. Ξαναλέω, εδώ είμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν θέλω να σας πω ότι όλα γίνονται τέλεια. Και ένα τελευταίο, δίνω ένα συγγνώμη. Αλλά να είμαστε... Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, αλλά εδώ είμαστε να συζητήσουμε, να βελτιώνουμε διαρκώς και να προσαρμόζουμε και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία στις νέες συνθήκες. Κατανοητό. Με καθαρίστριες. Τι κάνουμε με καθαρίστριες. Κοιτάξτε να δείτε. Σε όλες τις καταλήψεις αυτό είναι δήμους, το βασικό αίτημα. Να πάνε καθαρίστριες. Ότι είναι μια καθαρίστρια για ένα σχολείο. Η κυβέρνηση έχει δώσει, το Υπουργείο Ιστορικών έχει δώσει 28 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας και έχουν προσληφθεί από τους Δήμους αξιοποιώντας αυτά τα κονδύλια επιπλέον προσωπικό καθαριότητας προκειμένου ακριβώς να καλύπτονται οι ενισχυμένες ανάγκες σε καθαρισμό, σε σχολαστικό καθαρισμό. Άρα, ναι, θέλω λίγο, επειδή έχουμε και αρκετά μηνύματα και προσωπικά μηνύματα δέχομαι, κυρία Κεραμέως, θέλω να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τους καταληψίες κτλ. Ξεκαθαρίσατε κάτι και νομίζω ότι ήταν μεγάλη είδηση αυτή που βγάλατε. Δηλαδή, έχουμε σε ένα σχολείο 100 μαθητές, οι 30 κάνουν κατάληψη, οι 70 δεν κάνουν κατάληψη. Αυτοί οι 70 θα παρακολουθήσουν κανονικά με τηλεκπαίδευση. Ερώτημα. Γιατί τους τιμωρείτε και τους βάζετε να κάνουν σε αργία Σαββατοκύριακα αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν κατάληψη και δεν κάνετε την τηλεκπαίδευση τις εργάσιμες ημέρες κανονικά με τους καθηγητές που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο γιατί το σχολείο είναι υποκατάληψη? Γιατί έχουν χαθεί πολύτιμες ώρες. Έχουν χαθεί αρκετές πολύτιμες ώρες και πρέπει να αναπληρωθεί αυτό το έδαφος για το καλό των παιδιών. Πρέπει να σκεφτείτε τα παιδιά που είναι τρίτη ηλικίου. Μα δεν φτάνουν οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα, θα πρέπει να κάνουν και τις καθημερινές. Και θα δώσουν πανελλαδικές, για παράδειγμα. Δεν πρέπει να καλυφθεί αυτό το πολύτιμο έδαφος. Δεν πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ώρες. Άρα εμείς θα είναι και οι αργίες μέσα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Στην τηλεκπαίδευση εννοεί. Ναι, στην τηλεκπαίδευση. Εμείς έχουμε δώσει μια βεντάλια. Θα σας πω. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αυτές είναι σχολικές εορτές, αυτές είναι αργίες, είναι οι μέρες που έχουμε σχολικό περίπατο. Ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες στα σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκια, όπου γίνονται εκδρομές δεν γίνονται ούτως ή άλλως λόγω κορονοϊού, αλλά σχολικοί περίπατοι γίνονται. Αυτό που ρωτάει ο Ντίνος είναι και για την τηλεκπαίδευση θα ισχύουν αυτά τα μέτρα για τις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό ρωτάει. Κοιτάξτε, σας είπα, θα καλυφθούν ώρες όλες αυτές τις επιπλέον ημέρες για να καλυφθεί ακριβώς το σημαντικό έδαφος. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν? Αυτές τις μέρες έχουμε καταλήψει, σωστά. Θα φέρετε λοιπόν το μέτρο της τηλεκπαίδευσης για τα σχολεία που είναι σε κατάληψη. Γιατί δεν ξεκινάτε από τις εργάσιμες μέρες και τους βάζετε σε αργές και Σαββατοκύριακο? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Η ανακοίνωση δεν ήταν η ίδια που σήμερα με τηλεκπαίδευση. Αλλά έχουμε χαθεί. Για να καλυφθούν οι ώρες θα είναι και τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχουν απλά ώρες πολύτιμες που έχουν χαθεί. Ναι. Προφανώς θα συνεχίζεται κανονικά η τηλεκπαίδευση, αλλά υπάρχουν και πολύτιμες ώρες που έχουν χαθεί τις τελευταίες 10 μέρες. Αυτές πρέπει να αναπληρωθούν για το καλό των παιδιών. Τα παιδιά που θα συνεχίσουν. Μισό λεπτό, ένα ερώτημα. Τα παιδιά που θα συνεχίσουν να είναι στην κατάληψη, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, γιατί και αυτά χάνουν ώρες. Τα παιδιά αυτά προφανώς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι βεβαίως να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούν να διακόπτουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα μείνουν από απουσίες, είναι ξεκάθαρο το ερώτημα. Θα μείνουν από απουσίες αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν να διακόπτουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι, θα μείνουν από απουσίες, αυτό που ρωτάει ο Ντίνος.
Σας είπα πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, ναι, το πλαίσιο. Θα μείνουν από απουσίες, θα φέρουν απουσίες. Άμα κάνουν απουσίες, θα μείνουν. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Εάν συνεχίζουν να μην πηγαίνουν στις τηλεκπαίδευση, προφανώς θα παίρνουν απουσία κάθε μέρα. Άρα, εάν συνεχίζουν την κατάληψη, προφανώς θα παίρνουν απουσία. Άρα, πάμε σε αυτό που σας είπα. Μήπως είναι πολύ σκληρό αυτό και μήπως θα φέρνετε απέναντι τα παιδιά και δούμε χειρότερες καταστάσεις. Να σας πω κάτι, και τι πρέπει να κάνουμε, να αποδεχόμαστε ότι είναι φυσιολογικό να γίνεται κατάληψη ενός δημόσιου κτηρίου? Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι φυσιολογικό. Ή ότι είναι φυσιολογικό μία μειοψηφία. Εγώ νομίζω ότι ή ότι είναι φυσιολογικό, μισό λεπτό. Ή ότι είναι φυσιολογικό μία μειοψηφία να παρεμποδίζει οποιονδήποτε στο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Με τα μέτρα υπουργέ δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί λύση στο θέμα του καταληψίων. Κλειστά σχολεία. Αλλά ξαναλέω, εγώ κατανοώ και είμαι εδώ για να συζητήσω. Αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε αν τα σχολεία μα είναι κλειστά. Οφείλουμε όλοι μα να διασφαλίσουμε. Ναι. Να διασφαλίσουμε την όσο δυνατόν πιο απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να φωνάξετε τα παιδιά, κατά τη γνώμη μου. Να ξεκινήσει ένας διάλογος, είτε με εσάς, είτε με την κυρία Ζαχαράκη, είτε με τους παράγοντες του Υπουργείου, με τους διευθυντές. Εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει, να ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας, να εκτονωθεί η κατάσταση, να καλυφθούν τα κενά. Και από ένα σημείο και μετά, με τα πειθαρχικά μέτρα, νομίζω θα ρίχνουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Να σε ευχηθούμε εμείς καλή δύναμη. Κύριε Χατσαπόπουλε, το Υπουργείο είναι ανοιχτό, το γραφείο μου είναι ανοιχτό, θα είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε μακάρι θέλει να μιλήσει. Είναι κάλεσμα για όλα, είναι για όλα, για όλα αυτά τα ζητήματα. Να διευκρινίσω όμως ότι δεν υπάρχουν αυτά τα κενά που λέτε. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν γίνει επιπλέον προσλήψεις και γίνανε και τόσο νωρίς παρά την πανδημία. Κύριε Κεραμέως, κάνετε κάλεσμα σήμερα στους μαθητές έτσι με αγάπη. Να πιάσουμε τα παιδιά με αγάπη, να μην τα έχουμε απέναντί μας. Κάνετε σήμερα βεβαίως, μέσα με πολύ αγάπη είμαι εδώ για να συζητήσω, να ακούσω και ξέρετε, δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλές φορές σε ό,τι κάνουμε στην εκπαιδευτική πολιτική τα συζητάμε με τους μαθητές. Παίρνουμε τις απόψεις τους, καταγράφουμε τις όποιες, εγώ καταρχήν όποιο σχολείο επισκέπτομαι και έχω επισκεφθεί πάρα πολλά σε όλη την επικράτεια. Τους ρωτώ συγκεκριμένα πράγματα, τι θα αλλάζανε στο πρόγραμμα. Συνομιλώ τακτικά με τους μαθητές και θεωρώ πάρα πολύ γόνιμη τη συμβολή τους στη διαμόρφωση συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής. Λοιπόν, ισχύει εν γέννη. Λοιπόν, επανήλθαμε. Ακούσατε. Τώρα, τι καταλάβατε, τι εκνευριστήκατε, δεν εκνευριστήκατε, ο καθένας όπως τα έχει στο μυαλό του και ανάλογα με την προσωπική του διάθεση. Λοιπόν, δύο τις παρατηρήσεις όπως σας είπα, λέει, διαβάζω το, από αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως, τα κενά λέει είναι λιγότερα από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα δηλαδή, το ζητούμενο, αντί να είναι να λύσουμε τελείως τα προβλήματα που υπάρχουν. Τελείως. Δηλαδή τι πρόβλημα έχουμε, πρόβλημα ας πούμε στις αστικές συγκοινωνίες. Πόσα λεωφορεία μας λείπουν, 200, λέω εγώ έναν αριθμό στα κουτούρου. Μάλιστα. Να φροντίσουμε λοιπόν να πάρουμε 200 λεωφορεία. Δεν θα το κάνουν αυτό. Θα πάρουν 100, θα πάρουν 50, θα πάρουν 130 και θα λένε εμείς παραλάβαμε 1000 λεωφορεία, και παραδίδουμε τώρα 120 λεωφορεία, ενώ τους λείπουν άλλα 80. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας και των πολιτικών κομμάτων, όλων ανεξαιρέτως, των κομμάτων ενώ των εξουσίας, αυτών που έχουν ασκήσει εξουσία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Είναι copy-paste, αν δείτε όλες τις ομιλίες τους, στους προϋπολογισμούς, στις συζητήσεις στη Βουλή, πώς το λένε, στις εκπομπές στην τηλεόραση, στα ραδιό. Αυτό. Εμείς πήραμε τόσα, παραδώσαμε τόσα. Εμείς πήραμε τόσα, παραδώσαμε. Όχι ότι φτιάξαμε το ζήτημα. Δεν θα ακούσετε ποτέ ότι φτιάξαμε το ζήτημα. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Άμα το φτιάξουν το ζήτημα, δεν θα έχουν και λόγο ύπαρξη μετά ήδη. Και πρέπει να αλλάξουν το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν. Αυτά είπε η κυρία Κεραμέως και το είπε και με στόχο και τα κενά είναι λιγότερα από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το λέει το ζητούμενο, ότι έχουμε λιγότερα κενά από τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε λιγότερα, πώς το λένε, λιγότερα κενά από τα προηγούμενα χρόνια. Μας ενδιαφέρει να μην έχουμε κενά. Τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν ευρυθμά, αν ξέρετε τη λέξη τι σημαίνει. Έτσι, αν δεν την ξέρετε, πηγαίνετε να τη μάθετε, γιατί προφανώς δεν την ξέρετε και κοροδεύετε τον κοσμάκι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που σας έλεγα για όλες τις κυβερνήσεις και τα λοιπά. Η προηγούμενη λέει κυβέρνηση, προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε την έναρξη των νηπιαγωγείων, δηλαδή τα παιδιά να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο από τα 4 χρόνια. Και ρωτάω εγώ τώρα, έτσι, και μιλάμε για τις ελλείψεις. Δηλαδή και η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή ψήφισε
Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν περισσότερα παιδιά στα νηπιαγωγεία. Φρόντισαν ταυτόχρονα τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση που το ψήφισε. Δεν ξέρω, δεν λέει πότε το ψήφισε, έτσι. Όσο και αυτή που ήρθε και παρέλαβε μια κατάσταση, ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο, να αλλάξει και το νόμο. Λοιπόν, να πηγαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο από τα 4. Φρόντισαν και οι μεν και οι δε και οι πρώην και οι νυν να αυξήσουν ταυτόχρονα τις αίθουσες και το προσωπικό, το εκπαιδευτικό, τις νηπιαγωγούς. Το φρόντισαν. Απλώς παραλάβαμε, λέει, αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό, λέει, δεν μπορούμε, επειδή ψήφισαν οι προηγούμενοι, όλο δικαιολογίες. Όλο δικαιολογίες. Και βέβαια στην κλασική ερώτηση, στην πιο σπουδαία ερώτηση, λέει, ερωτάτε η Αλφαγιώτα, εάν τα παιδιά θα μένουν από απουσίες, έτσι, και αρχίζει τα πολιτικά αντικάτα, τα οποία φυσικά άμα μπαίνουν οι απουσίες, πώς θα ζήσουν οι απουσίες, αφού δεν θα είναι δικαιολογημένες, έτσι. Λοιπόν, πώς θα ζήσουν οι απουσίες. Θα μείνουν λοιπόν τα παιδιά από απουσίες, επειδή κάνουν αγώνα τώρα για ανθρώπινες συνθήκες απέναντι σε έναν κίνδυνο, έτσι θεωρείται προσωπικά, ξέρετε, είναι απάτη ο κορονοϊός, αλλά σε έναν κίνδυνο, έτσι, που έχει παρουσιαστεί σε όλο τον πλανήτη και ονομάζεται κορονοϊός. Αυτό θέλουν τα παιδιά. Δεν θέλουμε να είμαστε 15 παιδιά, 25 παιδιά μέσα και 27. Και είδατε που ρωτήθηκε, λέει, είναι μόνο το 3% είναι πάνω από 25, 27 παιδιά. Ωραία, και τη ρωτάει και πάνω από 20 παιδιά σε πόσο τις εκατό είναι. Εκεί, μούγκα. Και μετά μου λέτε, γιατί τους λέω κλέφτες και απατεώνες και σας κοροϊδεύουν. Γιατί είναι κλέφτες και απατεώνες. Είναι ο ορισμός. Η επιτομή. Τι να σας πω, αυτούς ψηφίσατε. Φροντίστε τι ψηφίζετε την επόμενη φορά. Λοιπόν, και με το θέμα αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή Skip the Manet. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ επίσης για τα like που θα κάνετε κάτω από το βίντεο, αν σας άρεσε βέβαια, αν γίνατε σε κάτι σοφότεροι που νομίζω ότι γίνατε. Επίσης θα σας ευχαριστήσω και σας ευχαριστώ για την εγγραφή σας στο κανάλι, για την κοινοποίηση του βίντεο σε κάποιον που πιστεύετε ότι μπορεί να πιάσει τόπο και φυσικά να πατήσετε και το καμπανάκι, το κουδουνάκι, ώστε να ειδοποιήσετε άμεσα για κάθε καινούριο βίντεο, κάθε καινούρια εκπομπή που προβάλλεται στο YouTube. Θα τα πούμε Θεού θέλοντος, αλλά και YouTube επιτρέποντος, την Δευτέρα και πάλι. Σας εύχομαι από καρδιάς να περάσετε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως το έχετε σχεδιάσει, όπως το έχετε στο μυαλό σας, όπως το έχετε προγραμματίσει. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, να είστε καλά και να προσέχετε τι ψηφίζετε. Γεια σας.